Φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μ' αρέσει πολύ το θέμα του θεωρητικού vlog που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω, εάν σας αρέσει το βίντεο να πατήσετε like. Βοηθάει το like ούτως ώστε να ανεβαίνει το κανάλι μας στον αλγόριθμο του YouTube και περισσότεροι άνθρωποι να βλέπουν τα βίντεό μας και να μεταδίδεται αυτός ο τρόπος σκέψης που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε εδώ ψυχοεκπαιδευτικό στο κανάλι μας. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και επίσης, ακούω ότι εάν μοιράζεστε το βίντεο στα διάφορα social media, δηλαδή αν σας αρέσει ένα βίντεο από, από το κανάλι μας που το παρακολουθούμε και το ανεβάσετε στο λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Instagram σε story, ξέρω εγώ, στο Twitter ή στο LinkedIn, αν μοιράζετε το βίντεο, αυτό βοηθάει επίσης στο να φτάνει το μήνυμα σε περισσότερους ανθρώπους. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαι ενθουσιασμένη με το θέμα. Γιατί έγινε μια ερώτηση κάτω από ένα βίντεο που είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα που έκανε την ερώτηση δεν είχε υπόψη της ότι εγώ θα το περνά έτσι, αλλά εγώ το έχω πάρει έτσι. Υπάρχουν καλοί γονείς, υπάρχουν υγιείς γονείς και εγώ το παίρνω, βάζω τις τελείες και το παίρνω στο υπάρχουν υγιείς σύντροφοι. Πώς είναι ένας καλός γονιός, πώς είναι ένας υγιής γονιός, πώς είναι ένας καλός σύντροφος, ένας υγιής σύντροφος. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο «Τοξική και χειριστική μητέρα» έγραψε μια φίλη: «Μα δεν είναι όλες οι μανάδες τοξικές και χειριστικές, δεν είναι όλες οι μανάδες έτσι?» Και εγώ της απάντησα: «Όχι, δεν είναι όλες έτσι, ευτυχώς». Και μου γράφει: «Κυρία Θέκλα, δεν μας κάνεις ένα βίντεο για το πώς είναι μια υγιής μάνα, πώς είναι μια φυσιολογική, εντός εισαγωγικών, μία μάνα που να μην είναι τοξική και χειριστική, μία μάνα που να είναι μητρική?» Και λέω: «Αμέ», και την ώρα που ετοιμαζόμουν να μπω στο αυτοκίνητο τώρα με το Λάκι, το βλέπετε το Λάκι, ναι, είναι ο συνοδοιπόρος μου, ο συνεπιβάτης μου, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο αυτοκίνητο με το Λάκι, σκέφτηκα: «Wow, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», που λένε στα αγγλικά, «the one million dollar question». Γιατί? Γιατί ρε παιδιά, αν έχουμε μεγαλώσει με μία μάνα, με έναν πατέρα που να είναι γονεϊκή, μία μάνα που να είναι μητρική, έναν πατέρα που να είναι πατρικός, που να έχουν υγιή προσωπικότητα και να μας αγαπούνε με έναν τρόπο υγιή, τότε, στη συνέχεια, εάν μας πλησιάσουν άνθρωποι που θελήσουν να ζευγαρώσουν μαζί μας και δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα υγιή τρόπο, τότε αυτό δεν θα μας φανεί σε καμία περίπτωση οικείο και θα προστατευτούμε από το να μπούμε σε προβληματικές, παύλα, κακοποιητικές σχέσεις. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το κανάλι μας, το οποίο είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα διάφορα στυλ προσωπικότητας, τα οποία είναι προβληματικά. Και αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό και μια άλλη ερώτηση που μου έκανε μια φίλη. Μπορείς, λέει, να μας κάνεις ένα βίντεο να μας εξηγήσεις τι σημαίνει προσωπικότητα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας. Κάνω τώρα μια μικρή παρένθεση να το εξηγήσω αυτό, γιατί έχει σχέση με το θέμα το γενικότερο που συζητάμε. Λοιπόν, η λέξη προσωπικότητα, όταν χρησιμοποιείται στη ψυχολογία, σημαίνει το στυλ προσωπικότητας που έχει ένας άνθρωπος, σημαίνει τον τύπο που έχει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν διάφοροι επίσημοι ορισμοί για τον όρο προσωπικότητα. Θα σας πω έτσι με απλοϊκά λόγια ότι προσωπικότητα είναι ο τύπος του ανθρώπου. Τι τύπος είναι? Αν είναι ένας τύπος ανθρώπου ο οποίος είναι agreeable, δηλαδή μη εναντιωματικός, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνικός ή λιγότερο κοινωνικός ή αντικοινωνικός, αν είναι ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες ή το αντίθετο, παντελώς κλειστός σε νέες εμπειρίες κλπ. Υπάρχει ένα τεστ προσωπικότητας το οποίο ονομάζεται Ocean 5,
Και έχω ζητήσει από την Αριστονίκη να το κάνουμε βίντεο στην Αριστοτρίτη για να το μάθουμε από αυτήν που είναι και ειδικός και είναι και ειδική στο να κάνει το τεστ. Το κάνει η Αριστονίκη αυτό το τεστ. Λοιπόν, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι ο συνήθις τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Ο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Ο παγιωμένος τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Καθώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος, αποκτά διάφορες εμπειρίες, φέρει μαζί του και διάφορα χαρακτηριστικά εν γενή, φέρει μαζί του και διάφορες γενετικές προδιαθέσεις και όταν ενηλικιωθεί και μετά, και ξαναλέμε η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση είναι γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 με τα αγόρια, για τα αγόρια, διαφαίνεται το σε τι έχει εξελιχθεί, σε τι στυλ ανθρώπου έχει εξελιχθεί. Μια υγιής προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι συνεργατική, συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους, μια προσωπικότητα η οποία δεν βλάπτει ούτε τους άλλους ούτε τον εαυτό της, μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να, ξαναλέω τη λέξη συνεργαστεί, να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, μπορεί να συνδεθεί υγιώς με άλλους ανθρώπους, μπορεί να συνδεθεί χωρίς προβλήματα, μπορεί να συνδεθεί ξεκάθαρα, ίσια. Λοιπόν, στην ψυχολογία, στην κλινική ψυχολογία και στην ψυχιατρική υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες διαγνώσεων. Η μία αποτελεί τις ψυχικές διαταραχές τις απλές, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι οι διάφορες αγχώδεις διαταραχές, όπως είναι οι φοβίες κλπ. Δεύτερη κατηγορία είναι οι ψυχοτικές διαταραχές, δηλαδή αυτές οι διαταραχές οι οποίες έχουν να κάνουν με πολύ σοβαρές ψυχικές δυσλειτουργίες, όπως για παράδειγμα κάποιος να έχει διπολική διαταραχή, υπάρχουν βίντεο στο κανάλι για τη διπολική διαταραχή, ή να έχει κάποια διαταραχή ψυχοτικής φύσης. Οι ψυχοτικές διαταραχές είναι διαταραχές τις οποίες ο άνθρωπος δυσκολεύεται να λειτουργήσει πάρα πολύ σοβαρά. Και υπάρχουν στις ψυχοτικές διαταραχές είτε οι άνθρωποι πιστεύουν πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, είτε βλέπουν ανθρώπους που δεν υπάρχουν, είτε ακούν φωνές που δεν υπάρχουν, ψευδεστήσεις, παρεστήσεις κτλ. Λίγοι άνθρωποι πάσχουν από ψυχοτικές διαταραχές. Οι ψυχοτικές διαταραχές είναι κυρίως γενετικές, δηλαδή γεννιέται κάποιος με την προδιάθεση και θα το πάθει, ή είναι drug-induced psychosis, είναι ή προκαλούνται από την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών ή ουσιών απαγορευμένων. Είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν ψυχοτικές διαταραχές και το καλό μέσα στη δυστυχία τους, γιατί πρόκειται για πολύ δύσκολο πράγμα, ρε παιδί μου, να έχεις για παράδειγμα μία διάγνωση σχιζοφρένειας. Δεν υπάρχει σχιζοφρένεια, δεν υπάρχει ως διάγνωση, αλλά είναι ένας όρος τον οποίο καταλαβαίνετε και χρησιμοποιούνταν παλιά από την ψυχιατρική. Το καλό μέσα στη δυσκολία τους, μέσα στην ατυχία τους, η τύχη μέσα στην ατυχία τους είναι ότι αν οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν σωστά τη φαρμακευτική αγωγή που τους έχει δώσει ο ψυχιατρός τους, αν τύχουν ορθής διάγνωσης και σοβαρής συστηματικής διάγνωσης από ψυχίατρο και από κλινικό ψυχολόγο και τους δοθεί θεραπεία και they stick to their therapy plan και επιμένουν στη θεραπεία τους, τότε μπορούν να έχουν μια καθόλου φυσιολογική ζωή. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια αναφέρω μια τέτοια περίπτωση πραγματική ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος στα 17 του διαγνώστηκε με ψυχοτική διαταραχή. Ο όρος ταμπέλα που του δώσαν ήταν σχιζοφρένεια, γιατί σχιζοφρένεια αποτελεί ένα όρο ομπρέλα για διάφορες ψυχοτικές διαταραχές. Και λέω εκεί στο βιβλίο για το πώς διαχειριστήκαμε εκείνη τη συνθήκη και η μητέρα του ευτυχώς είναι ένας πολύ ενσυνείδητος γονιός, ένας καλλιεργημένος, μορφωμένος άνθρωπος. Και πώς αυτό το παιδί κατάφερε όχι μόνο να τελειώσει το σχολείο, όχι μόνο να πάει να κάνει τη στρατιωτική του θητεία, αλλά να κάνει και σπουδές και μεταπτυχιακά και να ζει μέχρι τώρα που έχω επαφές φυσιολογικά. Εντάξει. Επειδή ακριβώς αυτό το παιδί
κατάλαβε, κατανόησε ότι έχω αυτή την ψυχοτική διαταραχή, άρα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνω τα φαρμακά μου, οπωσδήποτε να έχω συναντήσεις με τον ψυχίατρο μου κάθε όποτε μου ορίζεται συναντήσω ψυχίατρο, και αν το κάνω αυτό θα ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Άρα, μιλήσαμε για το πρώτο μέρος των διαγνώσεων στην κλινική ψυχολογία, στην ψυχιατρική, που είναι οι ψυχικές διαταραχές, οι απλές, ξαναλέω, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, ψυχαναγκασμοί κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν είναι μια και δυο, είναι πολλές, αλλά είναι πιο ελαφριές, με την έννοια του ότι συνήθως προκαλούνται μετά από τραυματικά γεγονότα και δεν βλάπτουν τόσο πολύ τη λειτουργικότητα του ανθρώπου όπως τη βλάπτει μια ψυχοτική διαταραχή. Αν και για παράδειγμα η κατάθλιψη σε κάποιες μορφές σαφώς βλάπτει τη λειτουργικότητα. Λοιπόν, για τις απλές ψυχικές διαταραχές χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και σε κάποιες περιστάσεις και ψυχιατρική διάγνωση και ψυχιατρική αγωγή, ψυχοφαρμακευτική αγωγή. Για τις ψυχοτικές διαταραχές χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχιατρική διάγνωση, ψυχιατρική αγωγή, παρακολούθηση από ψυχίατρο και ίσως και να χρειαστεί και ψυχολόγος παράλληλα. Κάποιες φορές οι ψυχοτικές ασθενείς δεν χρειάζονται καν ψυχολόγο, δηλαδή ο ψυχίατρος είναι αρκετός για αυτούς. Δηλαδή, αν έχουν μια καλή συνεργασία με τον ψυχίατρο, δεν χρειάζονται ούτε καν ψυχολόγο, δεν έχουν κάτι άλλο που να τους απασχολεί. Και μετά πάμε στην γκρίζα περιοχή της ψυχοπαθολογίας, που είναι οι διαταραχές προσωπικότητας. Υπάρχουν τρία πλέγματα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Εμείς εδώ στο κανάλι ασχολούμαστε πάρα πολύ με κάποιες από τις διαταραχές του β' πλέγματος, όπως είναι η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας, δεν μιλάμε για αρρώστιες. Μιλάμε για παγιωμένους τρόπους λειτουργίας ενός ανθρώπου, οι οποίοι είναι βλαπτικοί προς τους άλλους και ίσως και προς τον εαυτό του. Η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας έχει κάποια συμπτώματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν και από ψυχίατρο και από κλινικό ψυχολόγο και να χορηγηθούν και τα ανάλογα ψυχομετρικά τεστ, η οποία έχει στο φουλ, θα έλεγα, όλα τα χαρακτηριστικά που αποδίδουμε σε κάποιον άνθρωπο να είναι ναρκισσός. Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι πολύ δύσκολη περιοχή, είναι γκρίζα περιοχή, γιατί ακριβώς. Δεν πρόκειται για ασθένειες, δεν πρόκειται για διαταραχές, δεν πρόκειται για κάτι που έχω πάθει κάτι και ως αποτέλεσμα έχω βγάλει αυτό το σύμπτωμα. Έχει να κάνει με παγιωμένους δυσλειτουργικούς τρόπους λειτουργίας ενός ανθρώπου, μιλάω ειδικά για αυτές του β' πλέγματος, και βλαπτικούς, ξαναλέω, προς τον εαυτό του και τους γύρω του. Λοιπόν, η διαφορά δηλαδή μιας ψυχικής διαταραχής από μια διαταραχή προσωπικότητας είναι ότι μια ψυχική διαταραχή είναι σαν μια αρρώστια που παθαίνει ένας άνθρωπος, ας μου επιτραπεί ο όρος μέσα σε εισαγωγικά, ενώ η ψυχική διαταραχή μιλάμε για ένα επαγιωμένο τρόπο λειτουργικότητας παθολογικής. Όταν εμείς εδώ στο κανάλι ονομάζουμε κάποιον, παλιότερα το λέγαμε αδιάγνωστο και τώρα το λέμε νάρκισο, ονομάζουμε κάποιον νάρκισο, δεν θεωρούμε ότι απαραίτητο, εάν αυτός ο άνθρωπος δεχθεί ψυχιατρική εξέταση, κάνει τα ψυχομετρικά τεστ τα οποία θα του τα χορηγήσει κατάλληλα διαπιστωμένος ψυχολόγος, γιατί για αυτά τα ψυχομετρικά τεστ πρέπει να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και να πάρουν διαπίστωση. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος απαραίτητος θα έχει τη διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Το οποίο αυτό το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας είναι βλαβερό για τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται και γι' αυτό το λόγο, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να προστατευτούμε από μια τέτοια λειτουργικότητα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τον ναρκισσισμό, θα κάνουμε και άλλα τόσα και ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, ελπίζω να έχει γίνει ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ προσωπικότητας, υγιούς προσωπικότητας, διαταραγμένης προσωπικότητας. Υγιής προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο δημιουργικό, συνεργατικό, ωφέλιμο και για τους άλλους και για τον ίδιο, για την ίδια.
Και διαταραγμένη προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει ένα παγιωμένο προβληματικό τρόπο λειτουργίας, ο οποίος βλάπτει τον εαυτό του και τους άλλους. Αυτά τα λέω πολύ απλά, πολύ απλοϊκά, απλώς για να καταλάβουμε τους βασικούς διαχωρισμούς. Εξάλλου δεν κάνουμε μάθημα τώρα στο πανεπιστήμιο ή σε ένα σχολείο, κάνουμε μια ψυχοεκπαίδευση και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για μας ώστε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Δεν θα πάρει κάποιος που παρακολουθεί αυτά τα βίντεο κάποιο δίπλωμα ή κάποιο πτυχίο ψυχολογίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ρώτησε η φίλη, πάμε τώρα πίσω, σας πήρα και σας φέρνω. Ρώτησε η φίλη αν υπάρχουν υγιείς γονείς, αν υπάρχουν φυσιολογικοί γονείς. Και πες μας, Θέκλα, πώς είναι ένας υγιής γονιός, πώς είναι ένας φυσιολογικός γονιός. Ένας υγιής γονιός, ένας φυσιολογικός εντός αγωγικών γονιός, είναι ένας γονιός ο οποίος έχει τη δυνατότητα, την επιθυμία, τη βούληση και τη θέληση να συνδεθεί ουσιαστικά με το παιδί του. Ένας υγιής γονιός είναι ένας γονιός ο οποίος αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει απέναντι στους ανθρώπους που επέλεξε να φέρει στον κόσμο. Ένας υγιής γονιός είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως ένα ρόλο ευθύνης, ένα ρόλο σοβαρής ευθύνης και σκέφτεται με το σκεπτικό πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου όσο το δυνατόν καλύτερα, πώς θα τα αγαπήσω με τρόπο που να τους βοηθήσω να εξελιχθούν σε δυνατές προσωπικότητες, σε ανθρώπους με υψηλή αυτοεκτίμηση, σε ανθρώπους που να μπορούν να χαίρονται τη ζωή, πώς θα βελτιώσω τον εαυτό μου ούτως ώστε τα δικά μου προβλήματα, τα δικά μου ζητήματα να μην τα μεταβιβάσω στα παιδιά μου, να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου. Ένας υγιής γονιός με τίποτα δεν βασίζεται πάνω στα παιδιά του, είτε ανήλικα είτε ενήλικα, για να του λύσουν τα προβλήματά του. Ένας υγιής γονιός έχει μέσα στο μυαλό του, αν έχει περισσότερα από ένα παιδιά, ότι πρέπει να δίνει αγάπη, ενέργεια, χρήματα, υλικά και πνευματικά αγαθά εξίσου σε όλα του τα παιδιά. Ένας υγιής γονιός αποδέχεται τα παιδιά του όπως είναι και τα αγαπάει χωρίς να προσπαθεί να τα αλλάξει, χωρίς να προσπαθεί να τα κάνει κάτι που θα ήθελε να γίνει αυτός και δεν τα κατάφερε και ούτω καθεξής. Ένας υγιής γονιός έχει υπόψη του ότι από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να φύγει, την τεράστια ευθύνη, ξαναλέω, να φέρει ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο, οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, ούτως ώστε να παρατηρεί σε τι ψυχική και συναισθηματική κατάσταση βρίσκεται το παιδί του και να το προστατεύει και από ψυχικούς και συναισθηματικούς κινδύνους, όχι μόνο από σωματικούς κινδύνους. Αυτή η ψυχική και συναισθηματική κίνδυνη, όταν προέρχονται από τον ίδιο τον εαυτό, αυτός ο γονιός που είναι υγιής γονιός έχει την ευθύνη και την υπευθυνότητα να πάει ο ίδιος να κάνει ψυχοθεραπεία, να διαγνωστεί αν έχει κατάθλιψη για παράδειγμα, να πάρει αντικαταθλιπτική αγωγή, ούτως ώστε η δική του ψυχική κατάσταση να μην επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά του. Ένας υγιής γονιός όταν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον, όταν ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά του που είναι κακοποιητικό, ένας υγιής γονιός όταν έχει έναν κακοποιητικό σύντροφο, φροντίζει να προστατέψει τα παιδιά του από την όποια μορφή κακοποίηση. Ένας υγιής γονιός συχνά θα χωρίσει από τον κακοποιητικό γονιό των άλλων για να προστατεύσει τα παιδιά από τη συνεχή επαφή με ένα κακοποιητικό άνθρωπο και από, από το συνεχές βίωμα κακοποιητικών καταστάσεων. Ένας υγιής γονιός δεν έχει προγραμματισμένο τι θα κάνουν τα παιδιά τους με τη ζωή τους, δεν υπερεμπλέκεται στη ζωή των παιδιών του, έχει διάθεση, όρεξη, ενέργεια για να παρατηρήσει τα παιδιά του, να παρακολουθήσει τα παιδιά του και να τα δει όπως πραγματικά είναι και συνειδητά να τα στηρίξει σε βάση με το σε σχέση με το στυλ της προσωπικότητας τους, σε σχέση με τα ταλέντα τους, σε σχέση με τα θέλω τους. Δέχεται δηλαδή τις επιλογές των παιδιών του. Ένας υγιής γονιός έχει το θάρρος
και το κουράγιο να βάζει όρια στα παιδιά του, να τα οριοθετεί. Ένας υγιής γονιός έχει την ώρα και την όρεξη να ασχοληθεί με τα παιδιά του για να τους εξηγήσει πράγματα, να τους εξηγήσει τις αποφάσεις του, να τους εξηγήσει γιατί σου βάζω αυτό το όριο κλπ. Ένας υγιής γονιός δεν κακοποιεί τα παιδιά του σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Ένας υγιής γονιός, αν υποπέσει στο λίσθημα να εξασκήσει οποιαδήποτε, να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης πάνω στο παιδί του, συντρίβεται όταν το αντιληφθεί, ζητάει ειλικρινά συγγνώμη και κάνει ουσιαστικές προσπάθειες για να αλλάξει όλο αυτό. Έτσι είναι ένας υγιής γονιός. Ένας υγιής γονιός αντιλαμβάνεται ότι έχει ευθύνες ως γονιός και υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Ένας υγιής γονιός προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην επιβαρύνει τα παιδιά του από τα δικά του ζητήματα και να μην τους φορτώνεται. Ένας υγιής γονιός αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προστατεύσει τα παιδιά του από οποιουσδήποτε κινδύνους υπάρχουν στην κοινωνία και μέσα στην οικογένεια, όπως είπα προηγουμένως. Ένας υγιής γονιός δίνει στα παιδιά την αίσθηση και το βίωμα ότι η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, πάντοτε θα με αγαπά. Ακόμη και αν κάνω αταξίες, ακόμη και αν διαφωνήσουμε, ακόμη και αν τσακωθούμε, ακόμη και αν υψώσουμε τους τόνους, ακόμη και αν πάμε σε μια φάση στην οποία να μην μιλάμε για λίγο καιρό, ό,τι και να γίνει, ο γονιός μου με αγαπάει και δεν θα σταματήσει ποτέ να με αγαπάει. Ο γονιός μου με αγαπάει χωρίς όρους. Ένας υγιής γονιός αγαπάει χωρίς όρους, αλλά με όρια. Και όταν τα παιδιά παραβαίνουν τα όρια, τότε δεν σταματάει να τα αγαπάει, μπαίνει στη δύσκολη θέση να τα πειθαρχήσει, που εκεί ένας υγιής γονιός το κάνει με αγάπη, το κάνει με σοβαρότητα και φροντίζει την ώρα που πειθαρχεί τα παιδιά, δηλαδή την ώρα που βάζει μια τιμωρία στα παιδιά ή την ώρα που τους μιλάει με αυστηρό ύφος κλπ, να είναι καθαρός αυτός ο υγιής γονιός από οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ίδιο. Όχι με νευρίασε ο άντρας μου, με νευρίασε η γυναίκα μου, με νευρίασε το αφεντικό μου, ο συνάδελφός μου και πάω στο σπίτι και βγάζω τα νεύρα μου πάνω στο παιδί. Αυτό δεν σημαίνει πειθαρχώ το παιδί. Αυτό σημαίνει βγάζω τα αποθυμένα μου πάνω στο παιδί. Αυτά σαν σκέψεις για το τι σημαίνει υγιής γονιός. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και στη λίστα της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου και στη λίστα με τα βίντεο της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου, αλλά και στα βίντεο που έχουν να κάνουν με την ανατροφή παιδιών, που μιλάμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο και ανεξάντλητο και σίγουρα δεν θα εξαντληθεί μέσα σε ένα βίντεο, ε! Έτσι λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί, πώς είναι ένας υγιής σύντροφος, ένας καλός σύντροφος. Στο πρώτο μέρος του βίντεο μιλήσαμε για το πώς είναι ένας υγιής γονιός, ένας γονικός γονιός, ένας εντός εισαγωγικών φυσιολογικός γονιός. Ξαναθυμίζω ότι δεν κάνουμε μια πλήρη ανάλυση του θέματος μέσα σε ένα βίντεο διηγητικό, αλλά προσπαθούμε έτσι να βρούμε μια σύνδεση μεταξύ των δύο, την οποία σύνδεση ο πρώτος ο οποίος την έχει εντοπίσει, ο πρώτος θεωρητικός ο οποίος την έχει εντοπίσει και την έχει καταγράψει και πάνω σε αυτήν έχουν προχωρήσει και επόμενοι, είναι ο Μπόουλπι, ο οποίος μίλησε για το συναισθηματικό δεσμό. Το συναισθηματικό δεσμό μεταξύ φροντιστή, γονιού και παιδιού, το στυλ του συναισθηματικού δεσμού και πώς αυτό το στυλ του συναισθηματικού δεσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δένεται, μπορεί να δεθεί ή δεν μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά το παιδί μεγαλώνοντας όταν θα δημιουργήσει ερωτικές σχέσεις. Λοιπόν, πώς είναι ένας σύντροφος ο οποίος δημιουργεί ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Ένας σύντροφος ο οποίος είναι καλός σύντροφος, υγιής σύντροφος, είναι κάποιος ή κάποια, το φίλο δεν έχει σημασία, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σίγουρο πως θέλει να είναι μαζί μας.
ένα πρόσωπο το οποίο είναι βέβαιο ότι εγώ θέλω να είμαι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ξεχωρίζω αυτόν τον άνθρωπο από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και συνδέομαι συνειδητά και με την όρεξή μου μαζί του. Ο γονιός γεννάει το παιδί. Ο γονιός παίρνει την απόφαση ότι θα φέρει έναν νέο άνθρωπο στον κόσμο. Ο σύντροφος δεσμεύεται με τον σύντροφό του. Δηλαδή παίρνει μια συνειδητή απόφαση ότι από όλες τις γυναίκες στον κόσμο, από όλους τους άντρες στον κόσμο, επιλέγω αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι για μένα ταιριαστός. Άρα ένας υγιής σύντροφος, ένας καλός σύντροφος είναι σίγουρος ότι θέλει να είναι μαζί μας. Τώρα φυσικά περιγράφουμε μια συντροφική σχέση, όχι στην αρχή, μια συντροφική σχέση η οποία είναι στη διάρκεια της. Θα λέγαμε πως είναι ένας υγιής σύντροφος, ξέρω εγώ, που είμαστε μαζί κάποιους μήνες, κάποια χρόνια. Στην αρχή εννοείται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, εννοώ ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος από προτού δημιουργήσει σχέση με κάποιον, αν θέλει να είναι οπωσδήποτε με αυτόν τον άνθρωπο και με κανέναν άλλον. Οι σχέσεις περνάνε από διάφορα στάδια που γνωρίζονται οι σύντροφοι και συνδέονται καλύτερα ή δεν συνδέονται τόσο καλά ή συνδέονται βαθύτερα ή δεν συνδέονται τόσο βαθιά, και όταν προχωρήσει μια σχέση, άρα μιλάμε για μια σχέση με μια μακροχρόνια, για μια σχέση πέραν των 6 μηνών, γιατί στο γλωσσάρι της ψυχολογίας και της ψυχοεκπαίδευσης θεωρούνται οι 6 μήνες το ορόσημο που μια σχέση περνάει από σύντομη σχέση σε μακροχρόνια σχέση. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια, περιγράφουμε τον καλό σύντροφο, τον υγιή σύντροφο σε μια σχέση άνω των 6 μηνών. Είναι σίγουρο ότι θέλει να συνδεθεί με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχει συναισθήματα αγάπης και έρωτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Μιλάμε για ερωτική σχέση, άρα ελκύεται ερωτικά από το τέρι του, από το τέρι της, και νιώθει ότι έχει αγαπητικά συναισθήματα για εκείνο το πρόσωπο. Ξαναλέμε, είναι με την όρεξη του, είναι με την επιλογή του, και αυτός ο σύντροφος ο οποίος συνδέεται υγιώς έχει μία σταθερότητα στη δέσμευση. Δηλαδή δεν μας κάνει να νιώθουμε ανασφάλεια, μας θέλει, δεν μας θέλει, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας, δεν θα συνεχίσει να είναι μαζί μας κλπ. Είναι μία κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αυτός έρχεται και σου λέει με τα λόγια του και με τις πράξεις του, με τα λόγια της και με τις πράξεις του, σε γουστάρω, μου αρέσεις, με ελκύεις, θέλω να είμαι συνδεδεμένος, θέλω να είμαι συνδεδεμένη μαζί σου, θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να χτίσω μια υγιή σχέση και προσπαθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είμαι ανοιχτός, ανοιχτή συναισθηματικά προς εσένα, είμαι επικοινωνιακός, εκφράζω τις απόψεις μου, εκφράζω τα θέλω μου, είμαι ειλικρινής και έντιμος απέναντί σου. Άμα κάνεις κάτι που με ενοχλεί, θα σου το πω. Άμα κάνεις κάτι που μου αρέσει, πάλι θα σου το πω. Αυτό που έκανες μου άρεσε, ξανακάντο. Αυτό που έκανες δεν μου άρεσε, θα μπορούσες να μην το ξανακάνεις. Αυτό σημαίνει ειλικρινής και έντιμη επικοινωνία. Αυτός ο σύντροφος είναι μονογαμικός, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ένας γονιός μπορεί να έχει πολλά παιδιά, να έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Στην κοινωνία μας, στο μοντέλο σχέσεων που έχουμε και αυτό το οποίο εφαρμόζουμε, που είναι το μοντέλο της ρομαντικής μονογαμικής σχέσης, το στοιχείο της μονογαμικότητας είναι ένα στοιχείο υγιές για ένα σύντροφο. Άρα ένας υγιής σύντροφος είναι αυτός ο οποίος κάνει προσπάθειες να έχει σεξουαλική και ερωτική ζωή μαζί μας και αποφεύγει να έχει σεξουαλική και ερωτική ζωή με άλλα πρόσωπα. Δηλαδή παίρνει όλη του την ερωτική ενέργεια, όλη της την ερωτική ενέργεια και την κατευθύνει πάνω μας.
για ένα γονιό είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει δύο ή τρία παιδιά και να καταφέρει να δώσει και στα δύο και στα τρία παιδιά την αίσθηση ότι είμαι μοναδικός για τη μάνα μου, είμαι μοναδικός για τον πατέρα μου. Για ένα σύντροφο όμως, για ένα σύντροφο είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει αυτή την αίσθηση της μοναδικότητας στο τέρι του, στο τέρι της, γιατί ακριβώς αυτό που θα κάνει είναι να... παραμείνει πιστός. Όσο μας γουστάρει και όσο θέλει να είναι μαζί μας και όσο τον φτιάχνουμε και όσο την φτιάχνουμε και όσο τον φτιάχνουμε, ναι, θα είναι μαζί μας. Άμα δεν γουστάρει πλέον να είναι μαζί μας, θα πει αγάπη μου, κάπου το χάσαμε. Θα το πει. Συναισθηματική ασφάλεια παρέχει ένας σύντροφος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σεξουαλικά, ερωτικά, συναισθηματικά στο τέρι του, στο τέρι της, και όταν χαλάσει αυτό θα το ενημερώσει, θα το πει, θα προσπαθήσει να το φτιάξει και δεν φτιάχνεται θα χωρίσει, δεν θα παραμείνει εκεί πέρα και να μας απατάει. Ένας υγιής σύντροφος μας δέχεται όπως ακριβώς είμαστε, ένας καλός σύντροφος. Μας γνώρισε έτσι. Δεν θέλει να μας αλλάξει, δεν θέλει να μας κάνει κάτι διαφορετικό, δεν θέλει να μας βάλει να αλλάξουμε τη δουλειά μας, να αλλάξουμε τον τρόπο που ντυνόμαστε, να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Δεν θέλει να μας κάνει κάτι άλλο, δεν θέλει να προβάλλει πάνω μας τα δικά του αποθυμένα, π.χ. μ' αρέσουν πολύ οι γυναίκες με ξανθά μαλλιά, βάψε τα μαλλιά σου ξανθά. Ή μ' αρέσουν πολύ οι γυναίκες που είναι αδύνατες, να κάνεις δίαιτα, να δυνατήσεις. Όπως είσαι. Όπως είσαι, μου αρέσεις. Σε επιλέγω για αυτό που είσαι. Ένας υγιής σύντροφος του αρέσει να είμαστε όπως είμαστε, μας επιλέγει και του αρέσει αυτό που έχουμε. Δεν μας θεωρεί ότι είμαστε work in progress, ότι είναι κάποιος, είναι κάποια πάνω στον οποίο θα κάνω δουλειά και θα τον αλλάξω και θα την αλλάξω. Και επίσης, ένας ο οποίος είναι υγιής σύντροφος, ένας άνθρωπος που έχει υγιή συντροφικότητα και συνδέεται υγιώς μαζί μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τις επιλογές μας, σέβεται τα θέλω μας, σέβεται τις αποφάσεις μας. Δεν παρεμβαίνει στη σχέση μας με τον εργοδότη μας, με τους συναδέλφους μας, στη σχέση μας με τυχόν παιδιά που έχουμε από προηγούμενους γάμους ή σχέσεις. Μας σέβεται ως ξεχωριστούς ανθρώπους, δεν μας θεωρεί χτήμα του. Δηλαδή, πέραν του κομματιού της σεξουαλικής πιστότητας, της μονογαμικότητας και του να έχουμε όλη μας την ερωτική ενέργεια συγκεντρωμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό είναι που διαφέρει από τη σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού. Στην ερωτική συντροφικότητα, όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει για το πώς ένας γονιός είναι υγιής γονιός και λειτουργεί αγαπητικά και συνδετικά με το παιδί του, εφαρμόζουν και στη σχέση με ένα σύντροφο. Θα μιλήσουμε και άλλες φορές για αυτό το θέμα. Όπως έχω πει, δεν καλύπτονται αυτά μέσα σε ένα βίντεο. Ήδη έχουμε κάνει και πόσα webinars και θα κάνουμε και γράψαμε και βιβλία και θα γράψουμε και άλλα. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν τελειώνει εδώ, αλλά ήθελα λίγο έτσι να δούμε τη σύνδεση μεταξύ του πώς είναι ένας καλός γονιός, ένας υγιής γονιός, ένας γονιός που δεν είναι τοξικός, που δεν είναι χειριστικός, που δεν έχει προβληματική προσωπικότητα, που δεν έχει διαταραγμένη προσωπικότητα, που μπορεί και συνδέεται υγιώς με τα παιδιά του, και πώς τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με υγιή γονιού, με ένα γονιό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του υγιούς γονιού, αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιο πιθανόν να νιώσουν άσχημα, να νιώσουν άβολα όταν γνωρίσουν κάποιο σύντροφο ο οποίος να μην ταιριάζει σε αυτόν τον υγιή τρόπο συνδεσιμότητας και να τον απορρίψουν. Ενώ, εάν τα παιδιά είναι μαθημένα με τρόπους δυσλειτουργικούς, έχουν τοξικό και χειριστικό γονέα, τοξική και χειριστική μάνα, τοξικό και χειριστικό πατέρα, είναι πολύ πιθανόν αυτά τα παιδιά να θεωρήσουν πολύ φυσιολογικό και μια χαρά να γνωρίσουν κάποιον ο οποίος να λειτουργεί με ναρκισσιστικό τρόπο, να γνωρίσουν κάποιον ο οποίος λειτουργεί με χειριστικό τρόπο, να γνωρίσουν κάποιον ο οποίος δεν τους αγαπάει ουσιαστικά, δεν τους αγαπάει υγιώς και να νιώσουν ok, μια χαρά είναι, γιατί και ο πατέρας μου έτσι μου συμπεριφέρεται και η μάνα μου έτσι μου συμπεριφέρεται ή είμαι σπίτι μου τώρα, ναι, είμαι μαθημένος, είμαι συνηθισμένος
σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Άρα, okay, okay. Μάλιστα. Αυτά. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας και ίσως και άλλα τέτοια ερωτήματα παρόμοια που να αποκτήσουν, που να αποτελέσουν τροφή για μελλοντικά τέτοια βίντεο. Κάπου διάβασα σήμερα και το χάρηκα πάρα πολύ ότι κάποιος ή κάποια κοπέλα είχε γράψει ότι αυτά τα βίντεο, τα θεωρητικά, τα οδηγητικά, μας βοηθάνε να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες και χάρηκα πολύ, γιατί είναι με μεγάλη αγάπη και πολύ όρεξη που τα φτιάχνω. Σας αγαπώ. Ελπίζω υγιώς.